Γεια σας αγαπητοί φίλοι, δυστυχώς πάμε προς κλιμάκωση, δεν θεωρώ σε κρατικό επίπεδο με τα αραβικά κράτη, αλλά σίγουρα εντός των αραβικών κρατών υπάρχουν πολλοί που συμπαθούν τους φανατικούς της Χαμάς ή και της Χεσμπολά. Τώρα έχουμε Αιγύπτιο αστυνομικό που άνοιξε πύρ εναντίον τουριστών του Ισραήλ στην Αλεξάνδρεια, την εμβληματική πόλη που ίδρυσε ο κοσμοκράτορας, αυτοκράτορας μας Μέγας Αλέξανδρος. Εξόντωσε 2 Ισραηλούς και έναν Αιγύπτιο, σύμφωνα με το Αιγυπτιακό Υπουργείο Εσωτερικών. Σε κάθε περίπτωση και ένα άλλο άτομο έχει τραυματιστεί στην επίθεση Pompeii Spillar στην Αλεξάνδρεια. Έχει συλληφθεί ο ύποπτος. Αυτό θεωρώ ότι δεν είναι σε κρατικό επίπεδο, είναι σε επίπεδο όμως φύλλα προσκύμενων φανατικών εντός της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου. Οι Χεσμπολά, οι φανατικοί, απειλούν το Ισραήλ ότι θα πλήξουν με υπερηχητικούς πυράβλους. Αυτά λένε τα ηγετικά της στελέχη, υπερηχητικούς πυράβλους μεγάλου βεληνεκούς. Ελπίζουμε να μην τρέξει και το Ιράν σε βοήθεια των φανατικών της Χεσμπολά. Η Τουρκία, σας είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή, έχει δώσει στοιχεία σύμφωνα με τις ενδείξεις, γιατί έχουν βρεθεί πλοία πριν από λίγο καιρό που πήγαιναν από την Τουρκία στη Γάζα με υλικά για να, που κατασκευάζονται πύραυλοι. Έχει επικίνδυνο οπλοστάσιο η Χεσμπολά, αλλά και η Χαμάς έχουν ενισχυθεί σε σχέση με το παρελθόν. Μάλιστα, οι φανατικοί της Χεσμπολά έχουν πλήθος ρουκετών μέχρι και πυράβλους Σκουντ, έχουν αντιαρματικά όπλα PRG-29, AT-3, AT-4, AT-5, AT-13, AT-14 και έχουν ακόμα και αντιπλοϊκούς πυράβλους C-802 και Jagdhund. Έχουν αντιαεροπορικά όπλα, τόσο φορητά όσο και πυράβλους. Οι πυράβλοι Σκουντ είναι επικίνδυνοι φυσικά. Έχουν όπλα μεγάλου βεληνεκούς που έχουν υποτοβεληνεκές τους ολόκληρο το βόρειο Ισραήλ. Έχουν ρουκέτες Κατιούσα, βεληνεκούς 12-40 χιλιόμετρων, μέσου βεληνεκούς δηλαδή, ΦΑΡ 5-75 χιλιόμετρων προς μεγάλο βεληνεκές, M600-230 χιλιόμετρων, Τσεϊζάλ 2-250 χιλιόμετρων και Ισκού D 700 χιλιόμετρα. Μιλάμε για στρατηγικά όπλα που το βεληνεκές των Σκουντ ξεπερνά το κράτος του Ισραήλ, φτάνει μέχρι σε Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας. Η Χεσμπολά λοιπόν είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη και υποστηρίζεται από το Ιράν, ενώ η Χαμάς είναι γνωστή η σύνδεσή της με την Τουρκία. Έχουμε δει ότι χτυπάει και το Ισραήλ και η Χεσμπολά από σήμερα το πρωί. Από εκεί και πέρα η Χαμάς έχει ρουκέτες που πλήττουν κατά χιλιάδες το Ισραήλ από βεληνεκές 4 χιλιόμετρων, 10 χιλιόμετρων, 12 χιλιόμετρων, 20, 45, 75 και την M302, η οποία είναι στα 150 συν χιλιόμετρα, 150 κιλά βάρος, ένα επικίνδυνο όπλο μεγάλου βεληνεκούς, καθώς και άλλα όπλα που συνιστούν σοβαρό κίνδυνο ανάμεσα στα άλλα. Δεν σας τα λέω τώρα όλα, σας λέω κάποια από αυτά για να σας δείξω τον κίνδυνο που διατρέχει το εβραϊκό κράτος, το οποίο είναι πυρηνικό, είναι πυρηνική δύναμης, έχει μια πανίσχυρη αεροπορία με υπερσύγχρονα F-16 και F-35, από τα καλύτερα άρματα μάχης στον κόσμο, τα περίφημα Μέρκαβα. Μου έδειχναν κάποιοι ένα που κυριεύθηκε, αυτό κυριεύθηκε, δεν πολέμησε, ήταν απροετοίμαστοι οι Ισραηλοί. Αναμένουμε τις εξελίξεις, οι οποίες ελπίζουμε να είναι θετικές και να εκαθαριστούν σύντομα οι θύλακες των τρομοκρατών και να επιτευχθεί η ειρήνη προς όφελος τόσο του εβραϊκού όσο και του λαού των Αράβων. Αυτά προς το παρόν, να είστε όλοι καλά. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλή συνέχεια αγαπητοί φίλοι σε όλους.